Που από τότε που στον πέταξα φοράω από κάμισα ολομέταξα. Ω, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Έγινε από την αρχή. Έχει στείλει κι άλλα φέτος. Δεν το θυμάμαι, συγγνώμη. Ναι. Μια συμβουλή. Μην ντύνετε τα βιβλία των παιδιών σας. Θα τα κάνετε όταν μεγαλώσουν να διπλώνουν τα ρούχα τους πριν κάνουν σεξ. Εάν κάνουν σεξ, γιατί ελπίζουμε η πρόοδος να έρθει κάποια στιγμή στην ανθρωπότητα και να... και να πάψει να απασχολεί το σεξ τους ανθρώπους. Δηλαδή να φύγει το σεξ από το μυαλό των ανθρώπων, να γίνει κάτι, τι να πω, τελείως περιττό. Αυτή είναι η πραγματική εξέλιξη. Να φύγει. Να, να μας απελευθερώσει από την ανάγκη του σεξ. Το σεξ γενικά ή το σεξ με άλλον άνθρωπο. Ας ξεκινήσουμε από τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή... Ναι, αυτό είναι που πρέπει να φύγει από τη μέση. Να είμαστε αυτάρκεις. Δεν μπορεί να κάνεις ένα πατάς ένα κουμπί και να γίνει να τεινάζεται κάτι, να σου βγαίνει έξυπνος καφές και να μην μπορείς να κάνεις σεξ μόνος σου με μεγάλη ευκολία. Μπορείς με μεγάλη ευκολία. Ναι, αλλά η επιστήμη ευτυχώς προνόησε. Ακόμα εξαρτάσαι από κάποιον άλλον για κάποιους κοινωνικούς λόγους. Τα στερεότυπα τα περίφημα. Ναι. Να πέσουν όλα αυτά. Αν κρίνω, κοιτώντας γύρω μου, λέω ότι όλο και λιγότεροι άνθρωποι εξαρτώνται από κάποιον άλλο. Η μαρακία έχει χτυπήσει κόκκινα.